δύο η ώρα το μεσημέρι ότι ήταν εκτός Θεσσαλονίκης, του είπατε γι' αυτό και μας εύχεται και καλή επιτυχία. Επίσης το τμήμα καθώς και το πρόεδρο του τμήματος, καθηγητή Δημήτρο Τζούλη, για την τιμητική παρουσίαση του βιβλίου μας, καθώς και το πρόεδρο των πολιτικών μηχανικών της Πολιτεχνικής Σχολής της Ξάνθης. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους Επαμεινώντα Κρυεδρή και Κώστα Τσούρο για την ευγενική διάθεσή τους να παρουσιάσουν το βιβλίο τους, το βιβλίο μας και για τα θετικά τους σχόλια. Αν και έπρεπε να πω δυο μόνο λόγια για το βιβλίο, είναι για να απαντήσω σε ερωτήματα όπως γιατί γράφει το βιβλίο αυτό, πότε αποφασίστηκε να γραφεί και πόσο χρόνο μας πήρε να το γράψουμε. Θα ήθελα να πω και να δώσω και μία εξήγηση στην απροσδιοριστία που έδωσε. Θεωρώ ότι με αυτά που θα πω θα δοθεί αυτή η εξήγηση που έδωσε ο αγαπητός συνάδελφος κ. Κρυεδρής. Ένα βιβλίο για την ασαφή λογική, κατά την ευρεία έννοια, χρησιμεύει σαν ένα εργαλείο για να δίνει γρήγορες απαντήσεις, απλές και ικανοποιητικά καλές σε πολύπλοκα προβλήματα τα οποία περιέχουν ασάφειες. Η ίδια η αρχή της ασυμβατότητας, και προσέξτε εδώ, όπως διατυπώθηκε από τον πατέρα της ασαφούς λογικής, τον Ρόφτη Ζαντέρ, δίνει μία έννοια για την πολυπλοκότητα ως εξής. Όσο η πολυπλοκότητα ενός συστήματος αυξάνεται, η ανθρώπινη ικανότητα να κάνει ακριβείς και σημαντικές παρατηρήσεις για τη συμπεριφορά του συστήματος ελαττώνεται μέχρι ενός κατοφλίου. Πέρα από το οποίο η ακρίβεια και η συμβατότητα γίνονται αμοιβαίως αποκλειόμενα χαρακτηριστικά και από εκεί και πέρα μπαίνει η ασάφεια. Η συμβατική τώρα μαθηματική λογική πράγματι δημιουργήθηκε προς το τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου αιώνα από τον πρωτοπόρο Φρένιε και τους Χίλμπερτ, Γιόντορ, Τιούρινγκ, Τάσκι, Μάρτσερ, Γκέντζερ, Ράσελ και άλλους. Η λογική του Αριστοτέλη, δίδυμη λογική, ήταν διατυπωμένη στη φυσική ομιλούμενη γλώσσα και ήταν ανεπαρκής για τη σωστή θεμελίωση των μαθηματικών. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε από τους παραπάνω η μαθηματική λογική, στηριγμένη στη λογική του Αριστοτέλη βέβαια, ως όμως συμβολική λογική για την αυστηρή θεμελίωση των μαθηματικών ταινιών. Η ασαφής λογική, κατά τη στενή έννοια, αποτελεί και αυτή μια συμβολική, αλλά πλειονότιμη λογική, με συγκριτική έννοια της αλήθειας, που αναπτύχθηκε στο πνεύμα της κλασικής μαθηματικής λογικής, με εξαίρεση όμως τον νόμο του αποκλειωμένου μέσου. Αυτός δεν ισχύει στην ασαφή λογική. Σύντομα αναφέρθηκα στα παραπάνω για να απαντήσω ότι το βιβλίο μας γράφηκε για να μπορεί ο μηχανικός να δίνει απαντήσεις απλές και εύκολες σε πολύπλοκα προβλήματα της πράξης τα οποία περιέχουν ασάφειες. Πότε και πώς αποφασίσαμε τη συγγραφή του βιβλίου? Το 2001 ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με την ασαφή λογική όταν έδωσα ένα θέμα διατριβής με τίτλο «Διαχείριση συντακτικών πόρων, εφαρμογή της θεωρίας της προσεγγιστικής λογικής στους υπόλοιπους φορείς». Στον μαθητή μου τότε και παριστάμενο εδώ στο ακροατήριο, Ηρακλή Χαλκίδη, λέκτορα του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας σήμερα. Το 2005 διοργάνωσα ένα σεμινάριο στην Πολυτεχνική Σχολή με τίτλο «Εφαρμογή της ασαφούς λογικής στις επιστήμες του μηχανικού». Μεταξύ των προσκεκλημένων μιλητών ήταν και ο κ. Βασίλης Παπαδόπουλος, καθηγητής των μαθηματικών στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης. Εκεί έγινε λοιπόν η γνωριμία μας με τη μεσολάβηση του φίλου μας συναδέλφου Κώστα Τσούρου. Και στη συνέχεια αποφασίσαμε με τον Βασίλη
να συνεργαστούμε στη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Εσείως φτάσαμε στο τέλος. Ως προς τη δομή του βιβλίου αποφασίσαμε το πρώτο κεφάλαιο που καλύπτει μια θεωρητική εισαγωγή στην ασαφή λογική να γραφεί από τον Βασίλη Παπαδόπουλο, καθώς και το δεύτερο κεφάλαιο που καλύπτει τη γραμμική πανηγυρώμηση με εφαρμογές στην περιοχή της κυκλοφοριακής μηχανικής του σιδηροδρόμου. Τα επόμενα κεφάλαια που αποτελούν εφαρμογές να γραφούν από τον υποφαινόμενο ως εξής. Το τρίτο κεφάλαιο καλύπτει ασαφείς συστήματα και ασαφείς κανόνες με εφαρμογές στην υδρολογία, διατήρηση κρατικών πόρων και αρδεύσεις. Το τέταρτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην επιχειρησιακή έρευνα και καλύπτει τον ασαφή γραμμικό προγραμματισμό με εφαρμογές στη διαχείριση κρατικών πόρων, καθώς και ένα μεγάλο τμήμα της πολυκριτηριακής ανάλυσης και κυρίως το τμήμα που αφορά τις συμβιβαστικές μεθόδους. Συμβιβαστικός προγραμματισμός, σύνθετος συμβιβαστικός προγραμματισμός, μέθοδος τεχνική της διάταξης προτίμησης με ομοιότητα στην ιδεατή λύση τόψης, μέθοδος δικών και μέθοδος της σχετικής αναλογίας. Σε όλα τα αναφερόμενα στο τέταρτο κεφάλαιο αντιστοιχούν εφαρμογές από τη διαχείριση του δυτικού σπόρου, διαχείριση απορριμμάτων και διάθεση σε χώρους χυτά, διαχείριση αλλεργικών δικτύων κλπ. Το πέμπτο κεφάλαιο καλύπτει την έννοια της απόστασης μεταξύ ασαφών αριθμών και την κατάταξη αυτών είναι συναφές με το τέταρτο κεφάλαιο, όπου σε όλες τις αναφερθήσεις μεθόδους υπάρχει η τελική βάση της κατάπτυξης. Το έκτο κεφάλαιο αφορά τεχνικές σχετικά με την επίλυση διαφορετικών εξισώσεων που έχουν ως λύση είτε αναλυτικές είτε αρνητικές μεθόδους. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η ασαφή ζωή, όπως προαναφέρθηκε από τους προαλήσαντες, έχει απεριόριστο πεδίο δράσης. Το βιβλίο μας έχει περιορισμένο πεδίο και αφορά θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας σε επίπεδο διδακτορικών διευθυντικών και προσωπικής έρευνας, όπου εξακολουθούμε να ασχολούμαστε. Οι διδακτορικές διευθυντικές με εφαρμογή της ασαφούς λογικής, όπως τις επέβλεψα στο τμήμα αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών, έχουν κατά χρονολογική σειρά ως εξής. Διαχείριση κρατικών πόρων, εφαρμογή της θεωρίας προσεγγιστικής λογικής στους υπόγειους υδροφορείς, Ηρακλής Καλκίδης, 2005. Διαχείριση κρατικών πόρων, εφαρμογή των ασαφών κανόνων στην υδρολογική λεκάνη βόλβης, Λεωνίδας Μπαλάς, 2007. Θεωρητική και πειραματική μελέτη της ακόρφησης ροής, περίπτωση εφαρμογής της ασαφούς λογικής σε μοντέλα θρησκευτικής διοίκησης, Ανδρέας Τσαούσης, 2010. Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κορώνια, εφαρμογή της ασαφούς λογικής Γινίδη Παναγιώτα, 2011. Και βελτιστοποίηση αρνητικών δικτύων με χρήση συμβατικών και ασαφών αριθμών Σοκράτης Χοντρογιάννη, 2012. Εδώ θα πω ότι έγινε με τη μέθοδο του δυναμικού προγραμματισμού, αλλά με ασαφή λογική. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνσυγγραφέα Βασίλη Παπαδόπουλο για την άρεστη συνεργασία μας, τις εκδόσεις Ζήτη για την άψογη συνεργασία και την ποιότητα της έκδοσης που για πολλοστή φορά επιβεβαίωσα, τη σύζυγό μου Μέρη για τη συμβολή της στο εξώφυλλο του βιβλίου, το οποίο εκφράζει την ασάφεια ότι μεταξύ άσπρου και μαύρου υπάρχουν και οι διαβαθμισμένες ζώνες του γκρι, καθώς επίσης και την αισθητική εγγένεια φάση του βιβλίου μας. Επίσης, στις προσκλήσεις είναι ακριβώς το ίδιο το εξώφυλλο του βιβλίου. Εύχομαι τώρα το βιβλίο αυτό να χρησιμεύσει σε νέους φοιτητές και ελεύθερους επαγγελματίες, όχι μόνο στον χώρο της πολιτικής σχολής, αλλά εν γέννη στις επιστήμες γεωπονίας, δασολογίας, γεωλογίας, οικολογίας, φυσικής κλπ. Το βιβλίο γράφηκε από τη διάθεσή μου για μετάδοση της γνώσης του παραπάνω, όπως σε όλη τη ζωή μου αγωνίστηκα
Ευχαριστώ λοιπόν εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και τους πρώην μαθητές μου, Σπυρίδη και Κουτάλου, για την αυθόρμητη χαρά τους να μας προσφέρουν το κρασί στη συνέχεια.